δεν μπορεί να είναι στάθμευση. Όταν λέμε πιάτσα ταξί, εννοούμε στάση, στάθμευση. Όποιος μπει από τον ΟΤΕ μέσα, δεν μπορεί να παρκάρει εκεί και να πάει στην τουαλέτα. Θα κάτσει εκεί πέρα και θα φύγει. Γιατί διαφορετικά, πρώτον, κλείνει τον δρόμο, δεν μπορεί να πάει ο επόμενος, και δεύτερον, δεν επιτρέπεται. Πάει αυτό. Η άρνηση του Δήμου είναι καθολική όσον αφορά αυτή τη θέση της στάσης των ταξί, με το σκεπτικό ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι. Δεν είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Τραβηγμένο είναι, διότι σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο και στην Ελλάδα, μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, μέσα σε πάρκα, έχει ταξί. Επίσης, είναι τραβηγμένο, ορίστε, απαγορεύονται από το 18, ναι, ναι, ακούστε με, από το 18-19 που βγήκε το φέγγιο της πιάτσας ταξί, απαγορεύονται οι πιάτσες, όχι η στάση, οι πιάτσες. Ξαναλέω. Άρα εμείς αυτό που ζητάμε από το Δήμο είναι η στάση, να πηγαίνουμε, να στεκόμαστε, να παραλαμβάνουμε τον πελάτη και να φεύγουμε, εντάξει. Επειδή εδώ σας υπόθηκε μέχρι στιγμής τι υποσχέσεις έδωσε ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η Διοίκηση μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη τη Δευτέρα που μας πέρασε 9 Σεπτεμβρίου, εγώ σαν νομικός, σαν δικηγόρος, ξέρω τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν απόφαση. Το τι υπόθηκε εκ των υστέρων με υποσχέσεις δεν υπάρχει για μένα. Μπορεί να υποσχέθηκε κάτι, το οποίο όμως αν δεν το δούμε σαν απόφαση, σαν έγγραφο, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει η Δημοτική Αρχή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε η διοίκηση, που την ψήφισε μόνο τα μέλη της διοίκησης, κανένας από την αντιπολίτευση, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μία απόφαση που, για να μην σας κουράζω, έτσι, πάω κατευθείαν στο διατάφτα. Τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής? Λέει ότι αποφασίζει κατά πλειοψηφία, εγκρίνει να χωροθετηθεί αριθμός οχημάτων εντός του χώρου της διαμορφούμενης εσοχής στην κατάληξη των πεζοδρόμων Κασάνδρου και Αφέροφ για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών και των υπολείπων 8 θέσεων κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από τους φωτεινούς σηματοδότες κατάστημα Σκλαρί μέχρι το πρατήριο υγρών καυσίμων Πούλους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα παρεμποδίζεται η διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, περιπολικά, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα του τμήματος καθαριότητας του Δήμου κτλ. Αυτή είναι η απόφαση λοιπόν που ο Δήμος έβγαλε από 9 Σεπτεμβρίου. Επί αυτής της απόφασης, εσείς το πρώτο ένδικο μέσο που μπορούσατε να κάνετε ήταν ποιο, να προσβάλλετε αυτή την απόφαση για να ακυρωθεί. Αυτό λοιπόν σήμερα έγινε από το σωματείο σας, κατατέθηκε ήδη, δηλαδή το πρώτο βήμα έγινε, κατατέθηκε προσφυγή στην αποκεντρωμένη. Αυτό είναι ο φορέας στον οποίο μπορείτε νομικά να προσφύγετε αυτή τη στιγμή, ζητώντας την ακύρωση αυτής της απόφασης. Μαζευτήκαμε σήμερα όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν μια απόφαση, πάνω στην αδική απόφαση του Δήμου, στο να μας βγάλουν έξω στη Βενιζέλου. Από εξ αρχής κάναμε δηλώσεις και προτάσεις στον Δήμαρχο ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως και όλοι οι φορείς. Δυστυχώς ο λόγος μας δεν εισακούστηκε. Σήμερα συγκεντρώσαμε όλα τα μέλη μας, γιατί θεωρούμε πλέον ότι η επικίνδυνοτητα που διατρέχει τόσο το επιβατικό κοινό, τόσο και εμείς, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς, στην τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον Δήμαρχο, δεν πήραμε την απάντηση που θέλαμε και για τα θέματα ασφαλείας. Ναι, μας έδωσε κάποια αυτοκίνητα παραπάνω, 6 θέσεις στάσης στάθμευσης, αλλά κρίναμε ότι για να μπορέσω να πάρω στην πιάτσα θα πρέπει να διασχίσω όλη τη Βενιζέλου, όλη τη Διοϊράνη, όλη την Ομόνια, για να ξαναγυρίσω στη Βενιζέλου και σε ώρα αχμής. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ δάπονο. Συν τις άλλες, δημιουργούμε και κίνηση μες στον δρόμο και ρήπανση και όλα ό,τι συνεπάγεται, να πούμε, σε ώρες αιχμής. Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε όλοι σύσσωμα, όλοι οι συνάδελφοι, να μαζευτούμε να πάρουμε μια απόφαση για το μέλλον του κλάδου μας. Πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, μάλλον, αν θα μας δει ο Δήμαρχος,
να πριτανεύσει η λογική και να πάμε στην πρωταρχική απόφαση της κυρίας Τσανάκα να παραμείνουμε στον υπάρχον χώρο και να μπαίνουμε από την Κύπρο. Είναι το ό,τι πιο ασφαλές υπάρχει. Πλέον ένιωσα στην τελευταία επαφή με τον Δήμαρχο ότι υπάρχει αδιέξοδο, γιατί είδα μια συνεννοησία. Συγγνώμη, δεν προσβάλλω τον Δήμαρχο, αλλά αυτά που είδαμε εγώ, ο Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος του Γιορτάξη, ο κ. Τρελάκης, είδαμε ότι δεν υπάρχει μια συνεννόηση. Είδαμε μια ασάφεια στην όλη διαδικασία. Δεν είδα κάτι συγκεκριμένο που να μπορώ να πιάσω και να πείσω στους συναδέλφους ότι ναι, μπορούμε να παραμείνουμε στον υπάρχον χώρο ή μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι καλύτερο. Οπότε θα παραμείνουμε στις αποφάσεις μας.